Κοντά μα ο Κωνσταντίνο Δαβλό, καθώ παράταση τη προθεσμία υποβολή των φορολογικών δηλώσεων ανακοίνωσε το Υπουργείο. Πάμε να δούμε λοιπόν, ποια είναι αυτή η παράταση. Πάει ένα μήνα μετά στις 29 Ιουλίου στις 3 το μεσημέρι είναι η νέα διορία. Το περιμέναμε, θα έλεγε κανείς διότι είχαν ε, κατατεθεί οι μισέ από όσα αναμένονται, είναι η αμέσω επόμενη κάρτα που θα δούμε. Αναμένονται λίγο πάνω από 6,5 εκατομμύρια, αναμένονται 6,6 εκατομμύρια, έχουν κατατεθεί 3,4 ε, κοντά, 3,5 εκατομμύρια. Εδώ όμω έχουμε ένα, μια σημαντική πληροφορία. Έχουν επικαιροποιήσει, έχουν μπει δηλαδή στο σύστημα και έχουν επικαιροποιήσει τα, τις πληροφορίες, τα στοιχεία τους 6,5 εκατομμύρια πολίτες θα έλεγε λοιπόν κανείς να αναρωτιέται που είναι μια πρώτη κίνηση στο δρόμο για την υποβολή ποιος είναι ο λόγος ναι. να κάνει την επικαιροποίηση και να μην κάνει την δήλωση αλλά αυτό το αφήνουμε δεν μπορούμε να το απαντήσουμε για 3,5 εκατομμύρια συμπολίτες μας πάμε να δούμε ποιε είναι οι χρεωστικέ, πόσα χρήματα δίνουν εκείνοι που δίνουν που πληρώνουν φόρο είναι λίγο πάνω από ένα δις αυτή τη στιγμή ενώ οι πιστοτικές θα πάρουν πίσω 168 εκατομμύρια. Αν διαιρέσουμε τον αριθμό όσων έχουν καταθέσει είναι λιγάκι, δεν είναι ακριβέ, θα λέει κανεί, αλλά ο μέσο φόρο αυτή τη στιγμή είναι στα 294 ευρώ. Και να τελειώσουμε, γιατί αυτό αξίζει να θυμόμαστε. Η πρώτη δόση που πρέπει να πληρώσουμε είναι στι 29 Ιουλίου, άρα την τελευταία μέρα που πλέον έχουμε να κάνουμε δήλωση. Κωνσταντίνε, ευχαριστούμε.